Το διπορικό της Κρήτης σήμερα στον Ορεινό Μυλοπόταμο και στην ευρύτερη περιοχή των Ζωνιανών συνεχίζεται. Ξεκινήσαμε στο πρώτο μέρος με μια ζωντανή σύνδεση από το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων. Τώρα η Εύη Σπανού και ο Νικόλας Οργαζάκης συνάντησαν έναν γνώριμο της εκπομπής και γενικότερα βέβαια εκπρόσωπο του κτηνοτροφικού κλάδου και πραγματοποιούμε μια ιδιαίτερη ζωντανή σύνδεση. Θα μας πει περισσότερα η Εύη, δεν ξέρω. Θα μας το παρουσιάσει αυτό το θέμα. Εύη. Βέβαια. Καλό σας απόγευμα. Πού βρίσκεσαι? Βρισκόμαστε στα Ζωνιανά. Στα Ζωνιανά, σε μία μάντρα, όπως μου είπε ο κύριος Παπαδάκης. Έχουμε βάλει τα κατάλληλα ρούχα και σήμερα θα δούμε πώς είναι η ζωή ενός κτηνοτρόφου. Θα μας αναλύσει το μέρος στο οποίο βρισκόμαστε, τι μπορεί κάποιος να κάνει καθημερινά για να φροντίσει τα ζωντανά. Ένα λεπτό, θα το πάμε λίγο διαφορετικά. Εύη, θέλω να μου πεις πώς νιώθεις εσύ που βρίσκεσαι εκεί. Καθώς η αλήθεια είναι, εγώ δεν νομίζω. Είναι ηλικία. Έχεις παρελθόν εκεί με το κτηνοτροφικό κλάδο με κάποιο τρόπο. Για πες μας λίγο. Έχω ένα παρελθόν, βέβαια. Ο παππούς μου είχε ζώο, οπότε δεν είναι πολύ περίεργο το αίσθημα το να βρισκόμαστε εδώ. Είναι καινούργια όμως τα πράγματα που μου έχει μάθει ο κύριος Παπαδάκης, όση ώρα βρισκόμαστε εδώ. Και βεβαίως κάθε φορά και κάθε ρεπορτάζ είναι μια νέα εμπειρία για εμάς. Από το θεωρητικό σκέλος τώρα, κύριε Παπαδάκη, που τα λέμε εδώ συχνά στην Κρήτη σήμερα με τα προβλήματα των κτηνοτρόφων, σήμερα είπαμε να το κάνουμε κάπως εναλλακτικό το θέμα μας και να περάσουμε στην πράξη. Τι έχετε δείξει στην Εύη? Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Η Εύη δεν περίμενα ότι ήταν τόση δραστήρια στην εξοχή, στην Ήπεθρο. Και με έχει φύσει άφωνο, να σου πω την αλήθεια. Τι έχει προλάβει δηλαδή, τι έχει κάνει, έχει καθαρίσει, έχει... Ναι, έκανε δουλειές που για να έχουμε ένα βοσκό χρειαζόταν να σου πω και 2 μήνες χρόνο για να μάθει. Ενώ η Εύη μέσα σε 10 λεπτά, ολιγόλεπτα, το έκανε. Μάλιστα, μάλιστα. Βάλαμε την κατάλληλη ενδυμασία και ήρθαμε. Βοήθησε, βάλαμε την τροφή, βάλαμε τα γυδάχερα που τρώνε ήδη τα πρόβατα. Ναι. Λοιπόν, που για να έχεις ένα βοσκό να το εξηγήσει τι πρέπει να κάνει, θέλει πολύ χρόνο να το μάθει. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε. Ένας βοσκός εκεί στις εγκαταστάσεις, στο Μαντρί που λέτε, στη Μάντρα, τι ώρα φτάνει το πρωί και τι ώρα φεύγει το βράδυ? Κύριε Παναγιωτόπουλε, κοιτάξτε να δείτε. Ο βοσκός πρέπει να σηκωθεί 5 η ώρα το πρωί, τα ξημερώματα, για να είναι στο Μαντρίντου 6. Να ξεκινήσει να βάλει την τροφή, να ταΐσει τα πρόβατα, να ετοιμαστεί, να αρμέξει, για να κάνει τη δουλειά όπως πρέπει, σωστά. Πρέπει να σηκωθεί δηλαδή πρωί-πρωί, όχι βράδυ ή μεσημέρι, να τον πιάνει ο ήλιος. Πριν χαράξει ή πριν λαλήσει ο πετινός που λέμε εδώ στα χωριά, πρέπει να είναι σηκωμένος πρώτα ο κτηνοτρόφος και μετά ο πετινός. Τώρα όμως μου είπατε ότι δεν είναι περίοδος που αρμέγουμε. Ναι. Η περίοδος είναι, καταρχήν να τα πάρουμε με τη σειρά. Τα πρόβατα είναι σε 2 εποχές. Είναι τα λεγόμενα τα πρόημα και τα όψιμα. Δηλαδή τα πρόημα θα γεννήσουν πιο μπροστά από τα όψιμα για να έχουμε παραγωγή. Για να έχουμε παραγωγή 2 φορές το χρόνο, δηλαδή Χριστούγεννα και Πάσχα. Αυτή τη στιγμή αυτά είναι τα όψιμα που θα αρχίσουν να γεννάνε τον Οκτώβρη. Ήδη έχουμε αμολύσει τσικριούς για να ζευγαρώσουν. Τα πρόημα βέβαια είναι απέναντι στην κορφή που είναι δύσκολο, δηλαδή πρέπει να βγω μόνος δηλαδή, αλλά είναι δύσκολο για το... Εδώ το συνεργείο να με ακολουθήσει, να πάμε απέναντι να τα βρούμε. Λοιπόν. Και υπάρχουν και τα ξεχωρίζετε και κάπως. Δηλαδή μου είπατε ότι εδώ έχουμε διαφορετικά είδη. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Εδώ ο βοσκός που ζει στα πρόβατα, τον γνωρίζουν τα πρόβατα, είναι ένα μαζί με το βοσκό και τα γνωρίζουμε από το σουσούμι που έχει το κάθε πρόβατο. Το φεγγαρώματο, το κοκκινομαγουλώματο, το κοκκινώματο. Δηλαδή είναι πολλά είδη που πρέπει να τα ξέρεις και ακόμη κάποια να φύγουν να πάνε με κάποιο άλλο κουράδι που λέμε σε άλλο συνάδελφο βοσκό, πρέπει να ξέρεις ποιο είναι το δικό σου. Όχι μόνο από τη σαμιά, αλλά από το σουσούμι του προβάτου. Τώρα το απόγευμα τρώνε τα... 2 φορές τη μέρα, Εύη, ταΐζουμε τα πρόβατα. Δηλαδή το πρωί
και το βράδυ. Για να, δηλαδή, άλλοι ταΐζουν μία φορά την ημέρα, επειδή είναι δύσκολο και τα χιλιόμετρα και η μετάβαση το καθεξής. Όποιος μπορεί, επειδή είναι και πιο καλύτερα για το πρόβατο στη χώνεψη, αλλά και ακόμη στη δύναμη του στο πρόβατο και ακόμη στο κατσίκι, πρέπει να τρώει δύο φορές τη μέρα. Πολύ έξοδο, κύριε Παπαδάκη, δύο φορές τη μέρα. Δύο φορές τη μέρα σημαίνει ότι ο κτηνοτρόφος πρέπει να βάλει το χέρι στη τσέπη για τα καλά. Κύριε Παναγιωτόπουλε, τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί αυτά τα πράγματα. Ήδη σας έχω και ένα νέο ότι πήρε πάλι αύξηση η ζωοτροφή προς τα πάνω. Μάλιστα. Λοιπόν, πήγε, έφτασε σήμερα πληροφορία, έφτασε το σακί, το καλαμπόκι, από 13,70 που ήταν, έφτασε 14,70. Δηλαδή, 1 ευρώ πάνω το τσουβάλι. Καταλάβατε. Μάλιστα. Βέβαια, πες. Βέβαια. Να συνεχίσουμε για τη διαδικασία. Δηλαδή, τα ζώα τώρα είναι δεύτερη φορά και μετά μου είπατε ότι κάπου αλλού θα τα οδηγήσει ο βοσκός, έτσι ώστε να περάσει το υπόλοιπο της νύχτας. Μόλις ποφάνε λοιπόν από εδώ τα ζώα, θα τα αμολύσουμε, θα πάνε προς τα κάτω. Μέχρι αύριο το πρωί που θα ξανάρθουμε, θα έρθουν αυτά μόνα τους βέβαια εδώ, γιατί έχουν μάθει στην ταΐστρα που λέμενε. Θα έρθουν και θα αναζητήσουν την τροφή που πρέπει να φάνε. Ο βοσκός είναι καταδικασμένος, Εύη και κύριε Παναγιωτόπουλε που μας ακούτε από το στούντιο, είναι καταδικασμένος. Βρέχει, χιονίσει, λιάσει, πρέπει να είναι έξω. Δηλαδή τώρα είμαστε στο νήσιο. Άμα κατέβουμε εκεί προς τα κάτω είναι ο ήλιος. Πρέπει αναγκαστικά να κάθεσαι στον ήλιο ή όταν βρέχει πρέπει να κάτσεις σε κάποιο δεντρό από κάτω ή να κρατάς κάποια ομπρέλα για να μην βρέχεσαι. Δηλαδή πρέπει να είσαι καθημερινά και σε όλες τις ώρες της ημέρας. Εντάξει, όχι όλο το 24ωρο, 12ωρο το κλείνεις όμως τα ζώα, πρέπει να είσαι εκεί για να βλέπεις. Μπορεί να χρειαστεί κάτι το οποιοδήποτε πρόβατο ή ασβέστιο ή αντιβίωση ή μπορεί να μπερδέψει κάπου, να το βοηθήσεις να το ξεμπερδέψεις, να μην ψοφήσει. Και δεν έχετε ούτε Κυριακές ούτε αργίες. Δεν υπάρχει στον κτηνοτρόφο, δεν υπάρχει ούτε Κυριακή, ούτε αργία, ούτε εκκλησία. Δηλαδή την Κυριακή το πρωί που θέμενε να πάμε στην εκκλησία να ανάψουμε ένα τζεράκι, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Γιατί μέχρι να τελειώσουμε από τα ζώα έχει τελειώσει η εκκλησία. Ήδη έχουμε βάλει σε ενέργεια εδώ το παπά του χωριού μας να καθιερώσει μία μέρα από γεματινή να κάνει λειτουργία ειδικά για το βοσκό. Και πρέπει να το κάνουμε αυτό, γιατί είναι κρίμα να μην προλαβαίνουμε να πάμε κι εμείς. Βλέπω ότι εκεί τα πρόβατα, κύριε Παπαδάκη, έχει προηγηθεί και κουρά μάλλον. Τα βλέπω εκεί αναβαθμισμένα και καλοπισμένα. Ναι, είναι η εποχή της κουράς. Είναι η εποχή της κουράς. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή είναι το ολικό κούρεμα που λέμε. Πριν 2 μήνες είχαμε το κολουκούρισμα, δηλαδή το κουρεύεις μόνο πίσω. Και τώρα, δηλαδή αυτή την εποχή, το κουρεύεις ολικά όλο. Ξαλαφρώνει το ζώο, καθαρίζει από ό,τι μας λέγανε οι παλιοί μας, από ό,τι βλέπουμε κι εμείς, και δεν πιάνει ούτε μαμούνια, ούτε τίποτα. Κύριε Παπαδάκη, είναι εύκολο κάποιος που δεν γνωρίζει να μάθει τη δουλειά του κτηνοτρόφου? Τα νέα παιδιά δηλαδή έχουν ενδιαφέρον? Τα νέα παιδιά υπάρχει ενδιαφέρον, γιατί δυστυχώς υπάρχει μόνο η κτηνοτροφία και η γεωργία στα ορεινά χωριά. Δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνεις άλλο επάγγελμα. Μαθαίνουν εύκολα τα παιδιά μας γιατί παίρνουν διδάγματα από εμάς. Καταλάβατε, δηλαδή ο γιος μου εμένα με βλέπει καθημερινά πώς χειρίζομαι και τι πρέπει να κάνω στα ζώα και κάποια στιγμή που χρειάζεται να φύγω ξέρω ότι ο γιος μου θα πάει να κάνει αυτό που κάνω και εγώ καθημερινά. Λοιπόν, πρέπει όμως να το αγαπήσετε αυτό που κάνετε για να το κάνετε και καλά. Βεβαίως, τη δουλειά που κάνεις πρέπει να την αγαπάς. Κύριε Παπαδάκη, αν γυρίζατε το χρόνο πίσω, θα διαλέγατε κάποιο διαφορετικό επάγγελμα, αν συνυπολογίσουμε και τα προβλήματα που έχει ο κλάδος τώρα? Είναι μια σημαντική ερώτηση αυτή που μου κάνεις, κύριε Παναγιωτόπουλε. Βεβαίως, αν γύριζε ο χρόνος πίσω, δεν θα την έκανα αυτή τη δουλειά, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη και δεν έχει, να το πούμε έτσι, δεν είναι επικερδής δουλειά. Αυτός που κάθεται και λέει ότι ο βοσκός ναι βγάζει και απολαμβάνει και την επιδότηση είναι λάθος. Εάν δεν το κάνεις και αν δεν το ζήσεις ακόμα δεν θα καταλάβεις τι πάει να πει κτηνοτροφία.
Η κτηνοτροφία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είσαι χαντακωμένος, δεν μπορείς ούτε να αρρωστήσεις. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κάποιος που δεν έχει βοσκό ή δεν έχει παιδιά, στο πούμε έτσι, που υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι στον κτηνοτροφικό κλάδο που έχουν πρόβατα, δεν μπορούν ούτε να αρρωστήσουν να πάνε στο νοσοκομείο. Δηλαδή, αν φύγει και πάει στο νοσοκομείο, ή θα χαθούν τα πρόβατα, θα του τα πάρουν ή θα χαθούν και δεν θα μπορεί να τα βρει, ή θα ψοφήσουν από την ασιτεία. Μάλιστα. Ή αν βρεθεί κάποιος συγγενής, ρε παιδί μου, και μπορεί βέβαια, και έχει την ευκαιρία να πάει να του τα ταΐζει, που είναι λίγο δύσκολο, γιατί μέχρι να πάει να τελειώσει αυτό στα δικά του, να ταΐσει τα δικά του, να τελειώσει από, τη δική του, από το δικό του μαντρί που λέμε, να πάει στο άλλο, θεωρώ ότι δεν θα προλάβει. Τώρα βλέπουμε, ήδη έχουν ποφάει και τελειώνει η τροφή, θα πιούνε λίγο νερό και θα τα αφήσουμε ελεύθερα να φύγουνε και το πρωί τα λέμε. Γνωρίζουν δηλαδή το δρόμο και πηγαίνουν εκεί που πρέπει να πάνε. Βεβαίως, βεβαίως, το ξέρουν το σημείο. Είπαμε, όπως είπαμε και στην αρχή στον αέρα, ότι το πρόβατο είναι ένα με το βοσκό. Έχει μάθει και τη μυρωδιά του βοσκού και εμείς έχουμε μάθει τη δικιά του. Μάλιστα, βασικό. Εδώ η περιοχή ενδείκνεται για κτηνοτροφία. Ενδείκνεται, Εύη, μόνο για κτηνοτροφία. Μας το είπε ο κύριος Παπαδάκης πριν από λίγο. Είναι μια περιοχή, ο Ορεινός Μυλοπόταμος εκεί, που οι άνθρωποι ζουν από την κτηνοτροφία. Βέβαια, εδώ είναι μόνο κτηνοτροφία και γεωργία. Δεν υπάρχει άλλη υποδομή, δηλαδή να ασχοληθείς με κάτι άλλο, να πεις ότι θα ζήσεις. Δυστυχώς, βέβαια, ζούμε σε έναν τόπο που είναι πολύ δύσβατη περιοχή. Είναι δύσκολη και στο περπάτημα και ακόμα, δηλαδή, να εκμεταλλευτείς τη γη ή να καλλιεργήσεις ή να σπείρεις ή οτιδήποτε. Ήδη βλέπουμε ότι δεν υπάρχει λακή, δεν υπάρχει έκταση για να μπει τρακτέρι ή αυτό. Μόνο στην περίπτωση που βρεις κανένα λακάκι όπως αυτό, να βάλεις κάποια σκαυτομηχανή, να σπείρεις τα γη ή σιτάρι για να αποδώσεις. Αλλά και πάλι είναι δύσκολο. Και πάλι είναι δύσκολο. Δηλαδή, σε εμάς, ό,τι κάνει η Νταλίκα με τη ζωοτροφή και το τριφύλι που θα φέρουμε από πάνω. Μάλιστα. Ποιες εργασίες έχουν μείνει τώρα που μπορεί να βοηθήσει η Εύη μέχρι να ανοιχτώσει? Οι εργασίες είναι πάρα πολλές. Μέχρι να τελειώσουμε, να πάμε να κάτσουμε, να πιούμε τον καφέ μας ή να πιούμε το κρασί μας, ναι, είναι ακόμα ορισμένες δουλειές. Πιστεύω ότι η Εύη θα τα καταφέρει να με βοηθήσει. Βέβαια, βλέπω ότι είναι αυτοδίδακτη, κύριε Παναγιωτόπουλε, είναι αυτοδίδακτη και χαίρομαι να βλέπω, δηλαδή, στο γυναικείο φύλο μία κοπέλα που πραγματικά έχει δυναμικότητα και όρεξη να το κάνει. Η γυναίκα βοσκός εκεί στην περιοχή υπάρχει? Πάρα πολλές, κύριε Παναγιωτόπουλε. Εμάς οι γυναίκες μας δεν είναι καλομαθημένες και δεν είναι του λούσου. Οι γυναίκες μας το χειμώνα τις βλέπεις και είναι με τις γαλότσες μέχρι το γόνατο. Λοιπόν, ό,τι κάνουμε εμείς κάνουν και αυτές. Είναι στο πλευρό μας, θα μας βοηθήσουν όσο μπορούν, έτσι, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει και η γεννητικότητα, ήμασταν πρώτοι σε όλη την Ευρώπη στη γεννητικότητα, ξέρουμε και κατανοούμε και εμείς ότι ναι, θα κάτσει στο σπίτι να προσέχει τα παιδιά, να μαγειρέψει, να καθαρίσει το σπίτι και ούτω καθεξής, δηλαδή τις δουλειές του σπιτιού. Όταν έχει βέβαια χρόνο, έχει την καλή θέληση οποιαδήποτε γυναίκα να πάει να βοηθήσει το σύζυγο που βλέπει ότι ναι, πράγματι θέλει βοήθεια. Ακριβώς. Δεν υπάρχει ανδρική κατά κάποιο τρόπο εξ ολοκλήρου εργασία. Ο ένας βοηθάει τον άλλο. Και έτσι πρέπει να γίνεται γενικά, βέβαια. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτό το όμορφο ξεχωριστό ρεπορτάζ, το κάπως έτσι εναλλακτικό, διαφορετικό από αυτά τα οποία έχουμε συνηθίσει. Ας ελπίσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα έτσι να πάνε καλά τα πράγματα και με τις ζωοτροφές. Όπως μας είπατε, αυξήθηκαν το τελευταίο 24ωρο. Είχατε και αυτή τη διαμαρτυρία στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περιμένετε συγκεκριμένες απαντήσεις ο κτηνοτροφικός κλάδος. Λοιπόν, όπως και να έχει, σας ευχαριστώ πολύ. Εύη, να σε ευχαριστήσουμε και σένα. Και εγώ ευχαριστώ, κύριε Παναγιωτόπουλε, και με το κλείσιμο που θα κάνουμε, θέλω και έχω την τεράστια χαρά που ξανά συνομιλήσαμε και θέλω να σας προσκαλέσω, να σας φιλοξενήσω στα Ζωνιανά με το λεγόμενο Αντικριστό, με το παραδοσιακό κρασί
Με τη ρακή μας, το τυρί μας. Βέβαια, χαρά μας σε όλη την ομάδα της Κρήτης σήμερα. Θα μου υποσχεθείτε στον αέρα, θα μου υποσχεθείτε στον αέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, όπως πήρα και την υπόσχεση της Εύης, ότι σε λιγοστό χρόνο και το συντομότερο βέβαια, να έρθετε να δείτε. Ακριβώς από τη στιγμή που συμφωνεί η Εύη που κάνει και το ρεπορτάζ σήμερα, εμείς από πίσω ακολουθούμε. Λοιπόν. Να δείτε, κύριε Παναγιωτόπουλε, πραγματικά τη φιλοξενία. Ακριβώς, ακριβώς. Το γνωρίζουμε αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν.